Λοιπόν, στην ιστορία. Πάμε σας παρακαλώ να δούμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και τον ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς κύριε Υπουργέ που με τόση ευγένεια αποδέχεστε τις προτάσεις μας. Κύριε Υπουργέ, τώρα ακούστε, 3,3 δις δίνει η κυβέρνηση, αλλά ο κόσμος λέει ότι είναι λίγα. Και επιχειρηματίες και εργαζόμενοι ότι θέλουν πιο πολλά μέτρα στήριξης, διότι δεν θα είναι εύκολος ο χειμώνας. Σκέφτεται η κυβέρνηση να προχωρήσει και σε άλλο πακέτο, εάν χρειαστεί ή όχι? Αγάπη μου, ότι σήμερα ξεκινάει η καραντίνα, από την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων και την εξέλιξη της πανδημίας, πρόκειται να εξαρτηθούν τα πάντα. Δηλαδή, το αν θα ανοίξει η αγορά τα Χριστούγεννα, ο στόχος της κυβέρνησης προφανώς είναι να ανοίξουμε μετά τις 3 εβδομάδες και να έχουμε μια καλή κατά το δυνατόν εορταστική περίοδο, και φυσικά από αυτό θα εξαρτηθεί και το χτύπημα στην οικονομία μας. Από το χτύπημα στην οικονομία μας θα ξέρουμε το ύψος των χρημάτων που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να συνέλθουν, αλλά και το ύψος των χρημάτων που θα έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση. Άρα από σήμερα, κύριε Ρογκάκο, κύριε Στάθη, μπαίνουμε σε ένα κουπί, όλος ο ελληνικός λαός, σε μια προσπάθεια όπως κάναμε και τον Απρίλιο. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτή η προσπάθεια θα πάει πάρα πολύ καλά. Και εφόσον αυτή η προσπάθεια ευοδοθεί, όλα θα πάνε καλά. Κύριε, θέλω να πω το πολύ ευχάριστο, γιατί αξίζει να ακουστεί στην εκπομπή σας που έχει και μια εγκυρότητα, ότι χθες ο οίκος Μούντις αναβάθμισε την Ελλάδα. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι μια εξαιρετικά καλή είδηση στην ελληνική οικονομία. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο οίκος Μούντις θεωρείται ο πιο σκληρός οίκος γενικός στις προβλέψεις του. Αναβάθμισε την Ελλάδα σε μια στιγμή που πολλές άλλες οικονομίες τις υποβάθμισε. Για την Ελλάδα έγραψε ότι αν δεν ήταν η πανδημία, η αναβάθμιση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Και το κυριότερο προβλέπει ότι με τη λήξη της πανδημίας, λόγω των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση, η Ελλάδα θα έχει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 3,5% το χρόνο. Δηλαδή μια σταθερή μεγάλη ανάπτυξη. Αυτά τα λέει ο Μούντις, όχι ο Γεωργιάδης, όχι ο Μητσοτάκης, όχι η Λίστα Πέτσα. Και δείχνουν ότι στις διεθνείς αγορές οι προσπάθειες της ελληνικής κυβερνήσεως έχουν εκτιμηθεί και έχουν πιάσει τόπο. Έρχεται όμως η αντιπολίτευση και μιλάει ο κύριος Τσίπρας εχθές για εγκληματική αμέλεια. Λέει να τοποθετήσετε Υπουργό Κοινής Αποδοχής, Υπουργό Υγείας. Ζητάει σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Σας καταλογίζει με κάποιους δείκτες τεράστια αύξηση των θανάτων σε σχέση με την Ευρώπη. Μια κάκιστη διαχείριση δηλαδή της πανδημίας. Σας καταλογίζει αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ, και η υπόλοιπη αντιπολίτευση. Και μιας και είστε μαζί μας, θα θέλαμε μαζί να δείξουμε λίγο το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Της Αυγής, ναι, μπράβο. Λέει 13 φορές περισσότερα κρούσματα. 233 εκατομμύρια για την υγεία έναντι 5,3 δις στην Ισπανία και 3,3 δις στην Ιταλία. Οι εγκληματικές ευθύνες απέτυχαν στη διαχείριση, άφησαν απροστάτευτο το ΕΣΥ, μείωσαν τα δρομολόγια των λεωφορείων, ραγδαία αύξηση θανάτων. Δηλαδή μιλάμε για μια κριτική που φτάνει στο επίπεδο, σας καταλογίζει, εγκληματική αμέλεια. Σκληρότατη θα έλεγα. Ωραία. Πάμε λίγο να το δούμε με τη σειρά για να το βάλουμε σε μια τάξη. Λοιπόν, εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός κόμματος να κάνει αντιπολίτευση. Και αυτό είναι μέσα στο σύνταγμά μας και στη δημοκρατία, μέσα στο πρόβλημα θα είναι θεμητά. Τώρα, το σε τι επιλέγει να κάνει αντιπολίτευση και το πώς επιλέγει να κάνει αντιπολίτευση είναι αυτό που τελικά κρίνει το κάθε κόμμα και τον κάθε πολιτικό. Ο κύριος Τσίπρας κατηγορεί την κυβέρνηση για μεγάλη αύξηση του θανάτου. Ο κάθε τηλεθεατής, ο πιο φανατικός εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει παρά να μπει στο ίντερνετ, να πατήσει όποιο site θέλει, το πρώτο θέμα, το εφημερίδα, τα παραπολιτικά. Όποιο site θέλει, δεν είναι το News, το New Post, όποιο θέλει, δεν κάνω διαφήμιση. Όποιο site θέλει. Και να δει τον Αντένα, το Sky, το καθημερινό, δεν θέλει. Μας, όλοι έχουν ένα κουμπάκι που έχει τα κρούσματα. Μόλις πατήσει το κουμπάκι, έχει ένα σημείο που λέει αριθμό θανάτων ανά εκατομμύριο και έχει την κάθε χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι το ξέρετε. Στον αριθμό θανάτων ανά εκατομμύριο την κάθε χώρα, η Ελλάδα είναι μία από τις χαμηλότερες στον πλανήτη. Παραμένει μία από τις χαμηλότερες στον πλανήτη. Θα πείτε, μα αυξάνονται πολύ οι θάνατοι πια καθημερινά. Δυστυχώς ναι. Αλλά αυξάνονται πολύ περισσότερο στις άλλες χώρες. Και έτσι η απόστασή μας με τις άλλες χώρες δεν μικραίνει, μεγαλώνει. Αυτό δεν μπορεί να μην το ξέρει ο κύριος Τσίπρας. Ή όταν είπε χθες ότι έχουμε 7.000 κρούσματα σε μια εβδομάδα στα σχολεία και μετά αναγκάσαν να κάνουν διόρθωση και να πούνε ότι κάναμε λάθος το νούμερο. Μα δεν μπορεί να βγαίνει ο αρχηγός αντιπολίτευσης
και να λέει ένα τόσο τερατώδες νούμερο και μετά να το μαζεύουν, γιατί έχουν καταλάβει ότι κάπου το ξεχύλωσαν και θα τους πάρουν όλοι. Κύριε Υπουργέ, με τις λεμονόκουπες. Ξέρετε, πολλοί λένε μήπως καθυστερήσαμε να πάρουμε και αυτά τα μέτρα. Δηλαδή αυτό το lockdown. Και σε αντίθεση ασφαλώς αυτοί που το λένε σήμερα. Ασφαλώς αυτοί που το λένε σήμερα, εάν παίρναμε το lockdown νωρίτερα, θα λέγανε καλά, καταστρέφεται την οικονομία για 50% κρούσματα. Πάντα κάπως έχει κάτι να πει. Απλά το λένε, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, το λένε σε σχέση με το γεγονός ότι υπήρξε μία ανακοίνωση πριν μια εβδομάδα και ήρθε το lockdown μία εβδομάδα μετά, σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η κριτική είναι σωστή, τη δέχομαι, όμως δυστυχώς σε ενδιάμεσες 3-4 μέρες, όπως θα είδατε, η αύξηση των κρουσμάτων ήταν εκθετική. Δεν ήταν αναλογική. Και τότε έκρινε ο Πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη μου σωστά, ότι έπρεπε να προλάβουμε την εκθετική αύξηση, γιατί αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε, στην Ελλάδα η πανδημία έχει πολύ μεγάλη αύξηση, αλλά δεν έχει ακόμα ξεφύγει. Δεν έχουμε τα νούμερα άλλων χωρών. Και το lockdown το κάναμε ακριβώς για να ρίξουμε την καμπύλη και να κρατήσουμε την πανδημία υπό κάποιον έλεγχο. Άρα, αν δεν είχαμε εκθετική αύξηση των κρουσμάτων και είχαμε αναλογική αύξηση των κρουσμάτων, τότε όλα θα πήγαιναν καλά. Άλλη μία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Είμαστε όμως, έτοιμοι. Όμως, κοιτάξτε, είδα χθες τις εικόνες, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη, λέω ένα παράδειγμα. Και τότε υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια της ατομικής ευθύνης. Με συγχωρείτε. Τώρα, όταν κάποιοι αγκαλιάζονται και φωνάζουν κατά των μέτρων και λένε δεν μας νοιάζει ο ιός κτλ. Και ξέρουμε τώρα, το ξέρουμε, ότι κάποιοι από αυτούς θα κολλήσουν και αναγκαστικά θα κολλήσουν κάποιους άλλους. Δεν θα κολλήσουν γιατί το θέλει ο Μητσοτάκης. Θα κολλήσουν γιατί ο ιός, παιδιά, είναι ένα βιολογικό φαινόμενο. Ξεπερνάει κόμματα, ιδεολογίες, ηλικίες, το ποιοι είμαστε. Λοιπόν, από αυτούς τους εκατοντάδες που μαζεύτηκαν στη Θεσσαλονίκη, κάποιοι θα κολλήσουν και κάποιοι θα κολλήσουν και τους συγγενείς τους. Και αυτά θα είναι τα περισσότερα κρούσματα που θα βλέπουμε σε 10 μέρες. Ξέρετε τι μας ρωτάει ο κόσμος επίσης, κύριε Υπουργέ. Είμαστε έτοιμοι σε αυτή την περίοδο, μάσκες θα έχουμε, αναλώσιμα θα έχουμε ή θα πάθουμε πάλι κάνα πατατράκ? Και το μείνουμε. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ξέρετε, και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, άλλωστε λάβαμε και τα εύσημα των Ευρωπαϊκών Αρχών, κατά το διάστημα της πρώτης πανδημίας προχώρησε σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες νομοθετικές και αδειοδοτικές διαδικασίες που οικοδόμησαν μια πολύ ισχυρή βιομηχανική παραγωγή και σε αντισεπτικά και σε εμάς και στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα αυτού, όχι μόνο η επάρκεια αυτών των υλικών είναι απολύτως εξασφαλισμένη, αλλά η Ελλάδα, όσο και αν κάνει εντύπωση μέσα αυτούς τους μήνες, έγινε και χώρα εξαγωγών και στα αντισηπτικά και στις μάσκες. Άρα λοιπόν δεν θέλω να υπάρχει καμία ανησυχία, δεν είμαστε ούτε στο Μάρτιο, στον Απρίλιο. Η ημερήσια παραγωγή αντισηπτικών πλέον είναι άνω των 2,5 εκατομμυρίων τεμαχίων ημερησίως και των μασκών πολλά εκατομμύρια. Άρα λοιπόν έχουμε και τα δύο. Είναι μαζί μας και οι συνάδελφοί μας, είναι και ο κ. Χατζησαλάτας εδώ με την κυρία Ζαζιά. Ο κ. Χατζησαλάτας θέλει να σας ρωτήσει κάτι, κύριε Υπουργέ. Πολύ ευχαριστώ. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Πριν κάνω την ερώτηση, να πω ότι συμφωνώ απόλυτα ότι είναι ηλικιώδη η αύξηση των κρουσμάτων, αλλά από το ότι δεν αντέχει η οικονομία μας ένα lockdown μέχρι τη δήλωση ότι έχουμε απόθεμα 37,5 δισεκατομμύρια, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα, υπάρχει κάποια διαφορά. Να σας πω τώρα την ερώτηση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, να πω την ερώτηση όμως πρώτα. Αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, οι επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν πλέον με εντολή δημόσιας αρχής. Και είναι αυτές οι οποίες πλέον βάζουν πραγματικά λουκέτο, υπάρχουν δύο μέτρα στήριξης για αυτές. Το ένα μέτρο έχει να κάνει με την αναστολή του ΦΠΑ πληρωτέο τον Νοέμβριο για τον Απρίλιο σε 12 άτοκες δόσεις, 24 με επιτόκιο 2,5%. Οι επιχειρήσεις όμως αυτές είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν γάμα κατηγορίες βιβλία. Γιατί οι επιχειρήσεις με β' κατηγορίες βιβλία δεν έχουν καμία ωφέλη από το μέτρο, διότι η περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα κατατεθεί τέλος του Δεκέμβρη. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Και η δεύτερη είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο για να στηριχτούν, έχουν αναστολή των οφειλών τους, οι οποίες είναι ρυθμισμένες οφειλές. Για τις τρέχουσες οφειλές που είναι ο ΦΠΑ, που είναι παραδείγματος χάρη ο ένφια και το εισόδημα, δεν έχουν αναστολή. Πώς είναι δυνατόν όμως μια επιχείρηση που έχει λουκέτο να πληρώσει και τον ένφια, να πληρώσει και το εισόδημα και δεν υπάρχει αναστολή σε αυτό? Αυτό που λέει ο κ. Χατζησαλάτας είναι πως πρέπει να ληφθεί μια επιπλέον μέρημνα, κύριε Υπουργέ. Πάμε λίγο να αρχίσουμε τη σειρά. Όσο αφορά τη δήλωση ότι η οικονομία δεν αντέχει την καταστροφή ενός lockdown και τα 37 δισεκατομμύρια. Είναι άλλη συζήτηση για τα δημόσια οικονομικά και άλλη συζήτηση για την ιδιωτική οικονομία. Αλήθεια. Τα δημόσια οικονομικά μας παραμένουν απολύτως σταθερά και προστατευμένα. Για ποιο λόγο? Διότι ακριβώς επειδή οι αγορές έχουν εκτιμήσει την οικοκυρωσύνη με την οποία η κυβέρνηση έχει χειριστεί όλους αυτούς τους μήνες αυτή την παγκόσμια συμφορά, έχουν οδηγήσει σε ιστορικά χαμηλά τα επιτόκια του ελληνικού ομολόγου. Χθες είχαμε ράλι
για τα ελληνικά ομόλογα, μεγάλη πτώση των επιτοκίων δανεισμού παρά το lockdown. Μάλιστα. Το οποίο μας έχει επιτρέψει ουσιαστικά να βγούμε πολλές φορές στις αγορές, να δανειστούμε με πολύ χαμηλότερα επιτόκια και μάλιστα να αντικαταστήσουμε παλαιότερα, ακριβότερα ομόλογα με νεότερα και να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα ετησίως. Άρα τα δημόσια οικονομικά είναι τα 37 δισεκατομμύρια. Τώρα, η οικονομική καταστροφή αναφέρεται στην ιδιωτική οικονομία, στις επιχειρήσεις δηλαδή, στις οποίες αναφέρθηκε προηγουμένως ο κ. Χατζησαλάτας. Και προφανώς, να μην κοροϊδευόμαστε, το lockdown θα προκαλέσει πολλά, πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα σε επιχειρήσεις. Όσα μέτρα και να πάρει η κυβέρνηση, όσα μέτρα και να πάρει. Και ανεργία. Θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην ιδιωτική οικονομία. Όμως, πάνω από αυτό το πρόβλημα, όπως τρέξαμε και την πρώτη φορά και όπως ξέρετε, στην οικονομία η Ελλάδα είχε την επιτυχία να έχει τη μικρότερη απώλεια θέσεων εργασίας λόγω του lockdown από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Πιστεύουμε ότι το πλέγμα των μέτρων που παίρνουμε θα βοηθήσει και στο δεύτερο. Κύριε Υπουργέ. Ο κ. Χατζησαλάτας δεν ανέφερε στα μέτρα στήριξης το κατά τη γνώμη μου σημαντικότερο μέτρο, που είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή. Σύμφωνοι. Η επιστρεπτέα προκαταβολή και μάλιστα το 50% μη επιστρεπτέα είναι, όντως. Είναι πολλά χρήματα σε επιχειρήσεις. Είναι πολλά όντως. Χρήματα. Και όχι λίγα. Και να συνεχίσετε και με την Πέμπτη που θα έρθει. Λοιπόν, θα γίνει και Πέμπτη, το έχουμε προαναγγείλει. Και το ζητούσε και η αντιπολίτευση, έτσι, να το λέμε κι αυτό. Είναι, ναι. Η αντιπολίτευση, η κύριε Στάθη, ζητούσε το μήνα Μάιο. Με την συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Τσακαλώτη να ξοδέψουμε όλο το μαξιλάρι τότε. Και εγώ έλεγα, αν θυμάστε και στη δική σας εκπομπή, ότι αυτή η κρίση έχει το χαρακτήρα μαραθωνίου δρόμου και όχι αγώνα 100 μέτρων. Αυτό, άρα πρέπει να κρατήσει δυνάμει. Εάν είχαμε ακολουθήσει τότε τι συμβουλέ του κυρίου Τσακαλώτη και του κυρίου Τσίπρα, σήμερα η Ελλάδα θα είχε χρεοκοπήσει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καβαθά, παρακαλώ λίγο, έρχομαι αμέσω, Γρηγόρη. Είναι μαζί μα ο κύριο Καβαθά, ο πρόεδρο τη ΓΕΣΕΒΕ, κύριε Υπουργέ. Για να δούμε δεν στην πραγματική συστάσω, οικονομία. Ο κ. Καβαθάς είναι... Ορίστε. Δεν θέλει συστάσει ο κ. Καβαθάς. Για τον κόσμο. Για τον κόσμο, κύριε Υπουργέ. Γιατί έχει καλημέρα. Το θέμα είναι... Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Για πείτε τα τώρα, κύριε Καβαθά. Είμαστε λέτε, εντάξει με τα μέτρα. 3 στις 10 πάνε για κλείσιμο. 100.000 άνεργοι. Μην τυχόν και δεσμευτεί και ο Υπουργός και για άλλα μέτρα από αυτά που θα ακούσει από εσάς. Για να δούμε. Νομίζω ότι χρειάζεται να δεσμευτεί τόσο ο κύριος Υπουργός όσο και η κυβέρνηση για επιπλέον μέτρα για τις επιχειρήσεις. Γιατί με τα μέτρα αυτά δεν θα είμαστε σε θέση να ανατάξουμε τις επιχειρήσεις και να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας το επόμενο διάστημα. Προσυπογράφω. Και φαίνεται αυτό. Και δεν το λέει επειδή το λέει ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, το λένε οι πρόεδροι των φορέων, γιατί το λένε όλοι οι πρόεδροι των φορέων και όλοι οι φορείς, αλλά το λέει η ίδια η αγορά. Αν ο Υπουργός, είμαι σίγουρος ότι μιλάει με επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες και σίγουρα τα μηνύματα που παίρνει είναι ότι τα μέτρα δεν είναι επαρκή. Και δεν μπορεί να είναι επαρκή. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι είναι υπερκινητικός σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά τα θέματα που έβαλε ο κύριος Χατζησαλάτας, παραδείγματος χάρη ότι τα μέτρα φορολογικά της μεταφοράς υποχρεώσεων το Μάιο δεν είναι χάρισμα και δεν μπορεί να κοστολογούνται ότι στοιχίζουν, παραδείγματος χάρη, μεταφορά του ΦΠΑ, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, 230 εκατομμύρια. Δεν μας τα χαρίζουν, τα μεταφέρουν. Και δεν βοηθάνε ουσιαστικά τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν β' κατηγορία βιβλία. Είναι πιο ειδικός στα φορολογικά ο κύριος Χατζησαλάτας και το έβαλε το θέμα. Όπως δεν μεταφέρονται υποχρεώσεις στον ΕΜΦΙΑ και στο φόρο εισοδήματος. Ταυτόχρονα βγαίνει η κυβέρνηση και λέει να πληρώσουμε το δώρο Χριστουγέννων. Είπαμε ποτέ δεν θα πληρώσουμε το δώρο Χριστουγέννων. Το πρόβλημά μας είναι από πού θα τα βρούμε τα λεφτά με ένα μήνα κλειστές στις επιχειρήσεις, με τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια της επανεκκίνησης μεσοσταθμικά 46%. Έτσι είναι. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι πια, το είπε πολύ σωστά ο Υπουργός, τραβάμε κουπί, αλλά έχουμε το βοριά απέναντι. Και εδώ θέλουμε βοήθεια. Ελάτε, για να γυρίσει ο άνεμος. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Καβαθά. Όσα λέει είναι αληθινά. Εγώ δεν αντιληπτώ τίποτα από όσα είπε. Να πω ότι μάλλον έχει χάσει και κιλά. Βλέπω κάποια δίαιτα και αν πάει καλά, μπράβο. Λοιπόν, όχι, λέμε τον κύριο Πρόεδρε. Δεν είπατε τίποτα, κύριε Υπουργέ, και στον κύριο Καβαθά. Βλέπω, κύριε Πρόεδρε, θα βλέπω σε εξαιρετική φορά. Τίποτα. Λοιπόν, έρχομαι όμως τώρα στα σοβαρά. Είναι αλήθεια αυτό. Με συγχωρείτε, εγώ δεν θέλω να υποκριθώ ότι το lockdown θα κάνει καλό σε επιχειρήσεις. Προφανώς το lockdown θα κάνει κακό σε επιχειρήσεις. Και αν με ρωτάτε ως Υπουργός Ανάπτυξης αν θα ήθελα να γίνει lockdown στη θητεία μου ποτέ, δεν θα ήθελα να γίνει ποτέ. Εγώ δεν εξελέγει βουλευτής και δεν έγινε υπουργός για να κάνω lockdown.
Όμως τι να κάνουμε, ρε παιδιά, που τώρα έχει γίνει μια παγκόσμια συμφορά. Τι να κάνουμε. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται lockdown. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει πια. Χθες το βράδυ η Πορτογαλία και η ίδια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν ξέρω αν τα είδατε. Έχετε δίκιο, αλλά η κριτική λοιπόν, που σας τι να κάνουν δηλαδή και ο Μητσοτάκης. Οι άλλες κυβερνήσεις παίρνουν παραπάνω μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Αυτή η κριτική σας ασκείται. Ναι. Όχι γιατί υπάρχει πανδημία βέβαια. Θέλω να ξεκαθαρίσω. Είμαστε με ανοιχτά τα γραφεία μας. Ο κ. Καβαθάς προχθές είχε και συνάντηση με τον κ. Παθανάση και είχαν μακρά ενημέρωση για όλα όσα είπαν. Η βούληση δική μας είναι να καθόμαστε στο τραπέζι με τους φορείς και τις επιχειρήσεις και με την εξέλιξη του φαινομένου να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Μου ετέθηκε το θέμα με τον κύριο Χατζησαλάτα για αυτούς που είναι να πληρώσουν το ΦΠΑ το Δεκέμβριο. Μα μέχρι το Δεκέμβριο έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Προφανώς, εάν η κρίση συνεχίζεται, θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Αυτό κάνουμε μέχρι τώρα, κύριε Χατζησαλάτα. Ναι, αλλά εσείς κρατήσατε τα λεφτά για να τα δώσετε αργότερα, κύριε Υπουργέ. Δώστε. Το θέμα είναι να κάτσουμε να δούμε, παρακολουθώντας με μεγάλη προσοχή το τι συμβαίνει, πώς θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μια προσπάθεια που αν προσέξετε, γιατί σε αυτό θα συμφωνήσει βεβαίως και ο κύριος Καβαθάς, εάν τα μέτρα τηρηθούν και η πανδημία ελεγχθεί και ανοίξουμε στις γιορτές, η ζημιά θα είναι χ. Εάν η πανδημία δεν ελεγχθεί και δεν ανοίξουμε στις γιορτές, η ζημιά θα είναι 10 χ. Γιατί οι γιορτές δεν είναι απλώς ένας μήνας. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Άρα τώρα το πρώτο πρέπει να λέμε είναι, παιδιά, τηρήστε τα μέτρα να περάσουμε απέναντι. Σωστό. Τα άλλα θα τα δούμε. Είμαστε ανοιχτά τα γραφεία. Ο κύριος Τζοβάρας θέλει να σας ρωτήσει κάτι, κύριε Υπουργέ, ο πολιτικός μας συντάκτης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Στις απαντήσεις που δίνετε στην κριτική της αντιπολίτευσης, εγώ διαπιστώνω δύο μαύρες τρύπες. Η μία, στις οποίες δεν καταφέρετε να τις καλύψετε. Η μία αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και η άλλη της προσλήψης ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Προχθές, για παράδειγμα, πήγε ο αρμόδιος υπουργός στη Βουλή Τροπολογία για να προσληφθούν 300 επιπλέον γιατροί. Γιατί έπρεπε αυτό να γίνει τη μέρα, την παραμονή της έναρξης του lockdown και δεν έγινε τον Αύγουστο, δεν έγινε τον Σεπτέμβριο, δεν έγινε τον Οκτώβριο. Και να προσθέσει ο κύριος Αλεξάκης, θα απαντήσετε εν συνόλο. Το τρίτο σημείο είναι ότι δεν πήρατε κυρίως στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη που εστιάζεται αυτή τη στιγμή το πρόβλημα την έγκαιρη χρήση μάσκας σε όλη τη διαδικασία της καθημερινότητας. Κάτι που έγινε σε π.χ. σε τουριστικές περιοχές το καλοκαίρι με πολύ καλά αποτελέσματα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο πρώτο, ως προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μαγικές λύσεις εκεί δεν υπάρχουν. Ελήφθησαν πάρα πολλά μέτρα. Και λεωφορεία παραπάνω μπήκανε και αλλάξαμε το ωράριο των εργαζομένων για να μην συμπίπτουν όλοι μαζί και βάλαμε πολύ στη τηλεεργασία. Παρά τα αυτά παρέμεινε κάποιος συνωστισμός. Όμως, για να μην κοροϊδευόμαστε, όσο και αν ασφαλώς και τα μέσα μεταφοράς συμβάλλουν στη διάδοση του ιού, δεν εξηγεί το λεωφορείο στην Αθήνα γιατί έχουμε διάδοση στα Γιάννενα ή γιατί έχουμε διάδοση σε άλλες επαρχιακές πόλεις Ελλάδος. Η πανδημία θα ερχόταν. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Και επίσης στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε όλο τον κόσμο, δυστυχώς, στις ώρες αιχμής, υπάρχει κάποιο είδους συνωστισμός. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Εγώ προκαλώ όποιον μας κάνει κριτική σε αυτό το θέμα να κάνει τώρα Google τώρα. Real time. Και να τι γίνεται στο μετρό, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο Βερολίνο. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό. Να είμαστε διαφοροποιημένοι από αυτούς. Να είμαστε καλύτεροι, να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Είμαστε καλύτεροι. Αλλά να επιστρέψουμε στον πραγματικό κόσμο. Ελήφθησαν πολλά μέτρα για αυτό το θέμα. Υπήρξε αποφόρτηση ανά κάποιο βαθμό προφανώς. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Να το συμβολήσουμε. Κύριε Υπουργέ, για να ολοκληρώσουμε. Πάμε στι προσλήψει. Να κάνω μια παρέμβαση, κύριε Ρογκάκο. Ελάτε, κύριε Καβαθά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να δούμε το θέμα του ανταγωνισμού. Και το λέω στον Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων. Δεν μπορεί να έχουν κλείσει τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ να πουλάνε κωδικούς που πουλούνται από τα καταστήματα που έχουν κλείσει με εντολή του κράτους. Αυτό ισχύει για τα εποχικά. Και για τα εποχικά ισχύει. Για το... Αυτό θα πρέπει να το δείτε. Είναι κάτι που πάρα πολύ μας απασχόλησε και θέλω να σου πω ότι δεν έχουμε πάρει εύκολη απόφαση και εγώ είμαι άνθρωπος που ακούω γενικώς και θα ήθελα και μια που μου κάνετε το θέμα να κάνουμε και δημόσια τη συζήτηση. Καμία αντίρρηση. Πράγματι έχει τεθεί το ζήτημα ότι θα έπρεπε να απαγορεύσουμε στα σούπερ μάρκετ μια σειρά κωδικών για λόγους αθέμητου ανταγωνισμού. Αυτό που μόλις τώρα θέσατε. Μάλιστα. Και να κρατήσουμε ένα σούπερ μάρκετ μόνο τα είδη πρώτης ανάγκης. Ερώτηση, η οδοντόκρεμα είναι είδος πρώτης ανάγκης. Η πάνα είναι είδος πρώτης ανάγκης. Και ούτω καθεξής.
Όταν λέω κύριε Άρα, Υπουργέ, λοιπόν, η πάνα είναι, ο δοντόγραμμος. Όχι ρούχα, όχι παπούτσια. Με τη σειρά. Έχω καταγγελίες από χθες ότι φορτώνουν ήδη που δεν είχαν μέχρι σήμερα. Θα δείτε με τη σειρά, θα πάμε με τη σειρά. Λοιπόν, εμείς καθίσαμε να δούμε λίγο, να κάνουμε την άσκηση για να δούμε πώς θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποια είναι τα είδη που θα επιτρέπαμε και ποια όχι. Οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες. Για να κάνουμε την άσκηση ποια επιτρέπονται και ποια όχι, θα μας έπαιρνε πάνω από τρεις εβδομάδες από όσο κρατάει η καραντίνα. Τρίτον, και εγώ θέλω και τη γνώμη των τώρα και των δημοσιογράφων. Δεν είναι πελάτη ένα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι. Και λέει στον υπάλληλο, εγώ θα πάρω αυτό. Θα το πει ο υπάλληλο, δεν δίνω. Άμα υπάρχει, κύριε Υπουργέ, θα γίνεται σκοτωμένο στο κατάστημα. Αλλά μπορούμε να ξέρουμε αν προστέθηκαν. Να σκεφτούμε και λίγο τώρα τον καταναλωτή. Ναι, έχει κάποιο λόγο σε αυτό για καταναλωτής. Ναι. Αναμφισβήτητα. Αλλά ο καταναλωτής λοιπόν έχει κάποιο λόγο τώρα εδώ. Τι να κάνουμε. Κύριε, και αυτός τρεις εβδομάδες θα είναι πιεσμένος. Τι να κάνουμε. Αν το ζητήσει και καταναλωτής, προσέξτε. Εάν η καραντίνα ήταν πολύ μακρόχρονη, θα έλεγα το επιχείρημα περί αθέμητου ανταγωνισμού υπερισχύει. Γιατί μπορεί να προκαλέσει ζημία μακροχρόνιας επιχειρήσεις. Εδώ μιλάμε για τρεις εβδομάδες καραντίνα. Καθίστε να πάμε να περάσουμε απέναντι. Δεν θα είναι τόσο μεγάλη ζημία για τις τρεις εβδομάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πάντως να ξεκαθαρίσω ότι και αυτό το θέμα που μόλις τώρα θίξαμε, εγώ είμαι πολύ πρόθυμο να κάνουμε τον κύριο Καβαθά και τους φορείς μια συζήτηση. Να φέρουμε και τα σούπερ μάρκετ στο τραπέζι. Έτσι. Και να δούμε πώς πρακτικά θα μπορούσε να γίνει. Να γίνει. Χωρίς να προκαλέσει θα... μέσα στα καταστήματα καθημερινές εικόνες τριβής. Ό,τι πουλούσαν ως τώρα, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, και να μην κάνετε και εδώ. Το ότι πουλούσαν ως τώρα ισχύει, κύριε Τζοβάν. Εδώ δεν λέμε ότι πουλούσαν ως τώρα. Εδώ η πρόταση είναι να μπούμε και να τους πούμε από ποια πουλούσατε ως τώρα τα μισά έξω. Να την κάνετε τη συζήτηση και με μεγάλη μας χαρά να έρθετε εδώ να την κάνουμε και με καταναλωτές. Πάντως βλέπετε, κύριε Ρογκάκο, ότι στα θέματα που θέτει η αγορά ούτε αδιάφοροι είμαστε ούτε ανενημέρωτοι. Είναι αλήθεια. Λύσεις να βρίσκεται. Λοιπόν, να είστε καλά. Ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα που παίζει συνέχεια για το κυνήγι. Εδώ γίνεται χαμός. Για το κυνήγι, γιατί απαγορεύτηκε. Θέλω να σας πω, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια συζήτηση για το κυνήγι. Προφανώς αυτή τη στιγμή απαγορεύεται το κυνήγι. Απαγορεύεται. Και το ψάρι. Με έχουν πάρει και εμένα οι κυνηγοί. Εγώ τυχαία να μην είμαι κυνηγός, αλλά έχω φίλους κυνηγούς. Με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου έχουν θέσει τις ενστάσεις τους. Όλα εξτάζονται. Τώρα που μιλάμε, οικία που υπάρχει απαγορεύεται. Ανοιχτό λοιπόν. Ακούσαμε τα αιτήματα, θα δούμε τι κάνουν και άλλες χώρες, θα το εξετάσουμε. Πάντως τώρα η μεγάλη παρεξήγηση, αυτή που μιλάμε, την οικία απαγορεύεται. Άντε να φάμε και ένα αγριογούρουν, έχουμε πολλά εκεί κάτω στη Μάνη, κύριε Υπουργέ. Γεια σας, κύριε Καβαθά, ευχαριστούμε θερμά.